Θα συνεχίσουμε. Είναι μια μέρα ούτως ή άλλως που έχουν φουντώσει ξανά οι οικονομικές ειδήσεις. Με δύο συνομιλητές που νομίζω με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε. Από τη μια μεριά, το φιλοξενούμενό μας, τον οικονομολόγο, τον κύριο Βαρουφάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ στην Αθήνα, δίπλα μου, τον Μπάμπη Παπαδημητρίου από την Καθημερινή και από τον Sky. Καλησπέρα και σε εσένα, Μπάμπη. Χαιρετίσματα από την Αθήνα. Για να ξεκινήσω, κύριε Βαρουφάκη, από εσάς και να ρωτήσω. Πώς βλέπετε την κατάσταση, το σημείο που είμαστε, με την Ελλάδα για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα να έχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα, σοβαρό, με τα έσοδα από τους φόρους να έχουν πέσει, με τις δαπάνες επίσης του κράτους να έχουν πέσει και με την κοινωνία στην κατάσταση πολύ δύσκολη που είναι. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα από την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, κύριε Βαγγελάτο. Βρισκόμαστε σε μια συνέχιση της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Το πρωτογενές πλεώνασμα είναι θείο δώρον, μόνο όμως στο βαθμό που η κυβέρνηση έχει στόχο να το χρησιμοποιήσει σε ένα σκληρό διαπραγματευτικό παίγνιο με την Τρόικα. Εάν δεν έχει, που δεν έχει, δεν φαίνεται να έχει αυτή τη διάθεση, τότε απλώς αντανακλά το γεγονός ότι έχουμε μια απίστευτη συρρήκνωση από τη μία μεριά στις δαπάνες του Δημοσίου, από την άλλη μεριά στο ΑΕΠ, και ξέρετε, αυτά τα δύο ουσιαστικά αποτελούν το ένα την αντανάκλαση του άλλου. Από την άλλη πλευρά, είναι η πρώτη φορά που μέσα από τρομακτικές θυσίες έχουμε ένα στόχο που επιτυγχάνεται. Δηλαδή, μας ξεζούμισαν, έκοψαν ό,τι δεν κοβόταν. Κατεγράφει όμως ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν ήταν αυτός ο στόχος, αυτό είναι το μέσο. Μην μπερδεύουμε το στόχο με το μέσο. Ο στόχος είναι το τέλος της ύφεσης. Είναι η σταθεροποίηση του ΑΕΠ. Αυτός είναι ο στόχος. Και η βιωσιμότητα του χρέους, έτσι ώστε να πάψει η Ελλάδα να βρίσκεται να είναι συνεχώς υποψήφια για νέο κούρεμα και νέα πτώχευση. Έχει μια διαδρομή όμως αυτό. Δεν γίνεται με μαγικό ραβδί ούτε με διαταγή. Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, μην ξεχνάμε τώρα να σας το πω και λίγο τραβηγμένα. Εάν κλείσουμε το δημόσιο, το κλείσουμε. Απολυθούν όλοι σήμερα. Και πάψει να υπάρχει δημόσιο. Ξαφνικά δεν έχουμε πλέον πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό δεν είναι η λύση, γιατί έτσι θα έχουμε μια πλήρη κατάρρευση. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι διτός. Εάν είναι αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται το δημόσιο χρέος, αυτό είναι θετικό. Δεν είναι. Ο δεύτερος στόχος του πλεονάσματος, από τη στιγμή που δεν είναι βιώσιμο το δημόσιο χρέος, ο δεύτερος στόχος που θα έπρεπε να είναι να εξυπηρετείται από το πρωτογενές πλεώνασμα, είναι η διαπραγματευτική ισχύς της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, από τη στιγμή που δεν έχει ανάγκη τις δόσεις για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, δεδομένου ότι δεν έχει πλέον πρωτογενές έλλειμμα, να πάει στην Τρόικα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, αλλάζουν από εδώ και πέρα οι συνθήκες αποπληρωμής μας του χρέους για τα επόμενα 20 χρόνια. Να ακούσουμε τον Πάπη. Θα έλεγα σιγά το πλεώνασμα. Ή αν θέλετε σιγά το πρωτογενές. Προφανώς, έτσι. Ναι. Απλά έχει τουλάχιστον ένα υπάρχει συμβολικό χαρακτήρα, έτσι. Ναι. Όχι, Νίκο, θα σε στεναχωρέσω. Καταλαβαίνω απολύτως τι λες και καταλαβαίνω και το γιατί πρέπει όλοι να λέμε άντε επιτέλους να αποκτήσει κάποια ισορροπία ο λογαριασμός του δημοσίου, διότι μας έχουν ταράξει τους φόρους. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι σαφές ότι. Σαν να λες πίσω από αυτό, σαν να εννοείς πίσω από αυτό που λες, μην παίρνουν τα μυαλά σας αέρα. Α, δεν ξέρω ποια είναι τα μυαλά που μπορεί να πάρουν αέρα τέτοια εποχές που ζούμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι τι συνέβη στην πραγματικότητα. Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο, διότι δόξα τω Θεώ, αν σε κάτι είναι χρήσιμοι οι Τροϊκανοί, είναι ότι τους έχουν ως κέρβεροι από πάνω και κοιτάνε τα νούμερα. Όμως τους επέτρεψαν να κάνουν και αυτή τη φορά κάτι που κάνουν οι κυβερνήσεις όλους τους προηγούμενους μήνες από τότε που εμφανίστηκε η κρίση, δεν πλήρωσαν αυτά που χρωστάνε. Το πραγματικό πρωτογενές πλεώνασμα είναι καμιά πενινταριά, άντε το πολύ 70 εκατομμύρια. Ναι. Και εντάξει, να καταλάβω ότι ορισμένες επιστροφές του ΦΠΑ καλώς καθυστερούν, διότι πρέπει να τις ψάξουν λίγο περισσότερο, μην τυχόν και δεν είναι σωστές. Όμως υπάρχουν επιστροφές ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν είναι πολλές, δυστυχώς, που πρέπει να τις ψάξουν για να τις τελειώσουν, να τις πληρώσουν αλλιώς. Την ελάχιστη αυτή ικμάδα των εξαγωγών θα τη χάσουμε. Και βεβαίως δεν πληρώνουν ακόμη, συνεχίζουν. Πλήρωσαν 500 κάτι εκατομμύρια, μας είπε ο Σταϊκούρας τον προηγούμενο μήνα, σε αυτούς που χρωστάνε 8 και παραπάνω δισεκατομμύρια. Πάλι δεν τους πλήρωσαν. Ναι, αλλά εγώ... Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις κράτος. Έχεις ένα κράτος μπαταξί, το οποίο σου λέει τα κατάφερα αυτό το μήνα. Αυτό που λέει ο Βαρουφάκης όμως και δεν το λέει σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το λέει πάρα πολύ καιρό.
και μαζί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά τον έχω ακούσει να το διακονεί παντού. Λέει, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε περίπου μια ισορροπία, πιθανώς να είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο σήμερα, τότε να πάμε να τους πούμε δεν πληρώνουμε. Τέρμα. Αφού έχουμε τα δάνεια. Ναι, αφού έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή μαζεύουμε πιο πολλά από όσα μας φτάνουν για να. Από όσα ξοδεύουμε, δεν σας πληρώνουμε. Το ερώτημα είναι ότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο, που ακούγεται δελεαστικό με όλα αυτά που έχουμε περάσει. Σε ποιους θα το πούμε και πώς μετά μπορούμε να προσδοκούμε ανάπτυξη. Όχι, σε ποιους θα πούμε, Γιάννη Βαρουφάκη, σε ποιους λες να πούμε δεν πληρώνουμε, λες, σε ποια δάνεια. Γιατί τώρα έχουμε δάνεια που είναι ακόμη σε χέρια ιδιωτών, εκείνα που γυρίσαμε τον Μάρτιο μετά το κούρεμα. Και είναι και δάνεια που είναι στα κράτη. Σε ποιους από τους δύο θα το πούμε. Μα δεν ξέρεις ποια είναι η απάντησή μου, αλλά θα την πω άλλη μια φορά. Το βασικό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι όχι να πούμε δεν πληρώνουμε, αλλά τρία πράγματα στη σειρά. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε η κυβέρνηση, όπως έχει υποχρέωση να κάνει απέναντι στο κοινοβούλιο, θα πρέπει να παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη έκθεση όσο αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ιδίως όσο αφορά τα έσοδα και το ΑΕΠ. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο πολλοπλασιαστής μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που χρησιμοποίησε ο κ. Στουρνάρας στην σύνταξη του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, η ελληνική κυβέρνηση να πει την αλήθεια απέναντι στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό κοινοβούλιο και στους εταίρους μας. Και ποια είναι η αλήθεια, ότι το ΑΕΠ θα είναι πολύ μικρότερο στο τέλος του χρόνου από αυτό που είπαμε στον προϋπολογισμό ότι θα είναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να πάψουμε να είμαστε αναξιόπιστοι. Να σταματήσει αυτή η ιστορία με την υστέρηση εσόδων. Δεν θα υπάρχει, δεν είναι υστέρηση εσόδων. Είναι υστέρηση σε σχέση με υπεραισιόδοξες προβλέψεις. Αυτές οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις πρέπει να σταματήσουν. Γιατί έτσι δημιουργείται και πολιτική πίεση απέναντι στην Τρόικα, όταν έχει το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών να καταθέτει επικαιροποιημένο προϋπολογισμό κράτους που να λέει την αλήθεια. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε δεν είναι ότι δεν πληρώνουμε, είναι ότι θέτουμε εμείς όρο για να πάρουμε το επόμενο μέρος της δόσης. Και ποιος είναι ο όρος? Ο όρος είναι να επικυρωποιηθεί η δανειακή μας σύμβαση σύμφωνα με αυτές τις νέες προβλέψεις όσο αφορά το ΑΕΠ. Να αποκωδικοποιήσω κάτι, κύριε Βαρουφάκη. Το θέτουμε εμείς όρους για να πάρουμε την επόμενη δόση στην πραγματικότητα σημαίνει δεν πληρώνουμε. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν πάρουμε την επόμενη δόση, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Βαρουφάκη. Πρωτογενές πλεώνασμα αφορά τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά. Να έχουμε να δώσουμε μισθούς συντάξεις. Για να πληρώσουμε τα δάνεια, για να αποπληρώσουμε δάνεια, πρέπει να πάρουμε τη δόση. Πρωτογενές πλεώνασμα. Άρα δεν χρειαζόμαστε τη δόση για τους μισθούς. Η δόση, πια από εδώ και πέρα, θα πηγαίνει εις ολόκληρον, όπως λέμε στην νομική, στο να πληρώνουμε. Μην πω τι. Πληρώνουμε τα δάνεια. Ακριβώς. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι ότι από τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει πλέον ανάγκη την επόμενη δόση για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Ναι, αυτό περιγράφω. Θέτει το ελληνικό δημόσιο στην Τρόικα όρους για να πάρει την επόμενη δόση, έτσι ώστε να επιστρέψει ουσιαστικά τα χρήματα που χρωστάμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί αυτό μιλάμε για τους επόμενους μήνες. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι συνετό και δεν λέει δεν πληρώνει, δεν δανείζομαι. Για να ακούσουμε. Μου επιτρέπετε. Υπό όρους και συνθήκες που να έχουν μια οικονομική, μακροοικονομική και λογιστική λογική. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι ούτε παρακινδυνευμένο, ούτε πλόφα το να πούμε ότι ο Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να παρουσιάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα επικαιροποιημένο προϋπολογισμό. Ωραία, ωραία. Να ακούσουμε λίγο και τον Πάπη τώρα. Για να γίνεται διάλογος. Και να μην μιλάμε συνεχώς για υστερήσεις εσόδων. Δεν υπάρχει υστερήσεις εσόδων. Κοιτάξτε, αν εγώ πω. Κύριε Βαρουφάκη, θα προσπαθήσω να επιδείξω άλμα ύψος 2,15 και δεν τα καταφέρω. Δεν είναι υστέρηση της απόδοσής μου. Ήταν ανόητη η πρόβλεψή μου. Πάμε να ακούσουμε. Ναι. Καταρχήν στη Βουλή αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει το αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα όπου όλα αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα δηλαδή που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι αναθεωρημένα. Δηλαδή αυτά τα έχουν ξανασυμφωνήσει. Τα έχουν ξανασυμφωνήσει. Τα νούμερα αυτά. Δεν άκουσα Γιάννη. Δεν είναι σωστά λέει. Δεν είναι σωστά τα νούμερα. Ναι, εγώ δεν ξέρω ποια άλλα νούμερα υπάρχουν. Μου επιτρέπεις να σου πω ότι αυτά τα στοιχεία. Να τον αφήσουμε να τελειώσει τη σκέψη του κύριε Βαρουφάκη. Του 2 και ο προϋπολογισμός του κράτους, ακόμα και αναφερομένος αυτός που συζητείται στη Βουλή τώρα, να αναφέρει ότι είναι 0,7. Λοιπόν, να τον αφήσουμε να τελειώσει. Εγώ απλά θέλω να βάλω
Μπάμπη, έχεις το λόγο. Μια παράμετρο. Μην κάνουμε την κουβέντα πολύ οικονομικοτεχνική. Αν κάτι αυτή τη στιγμή συζητάμε είναι πολιτικά, επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο και αυτό το σημείο που φτάσαμε είναι περίπου κοντά στο να είμαστε στον ισοσκελισμό, δεν μιλώ για πλεώνασμα. Αν κάτι πρέπει να κάνουμε ή να συνεχίσουμε με το κεφάλι κάτω, να πορευόμαστε. Ωραία. Αυτό νομίζω ότι είναι η ουσία. Λοιπόν, εδώ, ναι, κατάλαβα τώρα τι λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, διότι δυστυχώς δεν ακούω τόσο καλά. Έχουν πάρει άλλο πολλαπλασιαστή. Επομένως, εκείνο η συζήτηση περί του λάθους πολλαπλασιαστή έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό, διότι έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιούν διαφορετικό πολλαπλασιαστή. Από τώρα, από τον προϋπολογισμό και μετά. Όλα τα προηγούμενα που μας έφεραν στην ύφεση είχαν το λάθος πολλαπλασιαστή. Καλά. Πάνω. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση σου και δεν είναι καλό πράγματα τα οποία και εγώ και ο Γιάννης Βαρουφάκης και άλλοι που ασχολούμαστε με αυτά γιατί μας αρέσουν να τα κάνουμε τόσο. Θα έλεγα νιανιά, ώστε να νομίζουμε ότι έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θα λύσουμε τα προβλήματα. Μακάρι να ήταν ένα θέμα τεχνικό. Εδώ ήταν λάθος πολιτική, δεν ήταν ένα θέμα τεχνικό. Και αυτοί που, που ασχολήθηκαν με το να λύσουν τα προβλήματα, μην πω ότι κατάφεραν, γιατί δεν είναι καθόλου τηλεοπτικό. Θα πάμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε αυτό, αλλά να έρθουμε να τελειώσουμε αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν υπολογιστεί, άρα και ο εκτελούμενος προϋπολογισμός και το μεσοπρόθεσμο το οποίο θα εγκρίνει η Βουλή είναι με τον καινούριο πολλαπλασιαστή και ότι είναι ρεαλιστικά ή τουλάχιστον ελπίζουμε να αποδειχθεί, διότι περί προβλέψεων πρόκειται, να αποδειχθούν ρεαλιστικά. Άρα αυτή τη στιγμή, Γιάννη Βαρουφάκη, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα να αλλάξουμε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι η κυβέρνηση συμφωνεί πράγματα ένα μήνα και ένα μήνα αργότερα, για να μην πω δύο, φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα πάει πέρα. Σε αυτό, αν υπάρχει ένα σημείο να συμφωνήσουμε, είναι ότι πρέπει να γίνει πιο ρεαλίστρια ως διαχειρίστρια αρχείου που είναι κάθε κυβέρνηση και να πει εγώ αυτό το πρόγραμμα δεν μπορώ να το βγάλω πέρα και χρειάζομαι ένα διαφορετικό. Αλλά το να πάει να πει δεν μπορώ να πληρώσω τους τόκους δεν έχει καμία έννοια, διότι όπως έλεγε ο Νίκος, έτσι κι αλλιώς διασφαλισμένοι είναι οι άνθρωποι, λίγα-λίγα θα μας τα δώσουν. Αν τους πούμε εμείς δεν πληρώνουμε τους τόκους, θα τα κρατήσουν από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Ή και από την δημόσια περιουσία. Μην ξεχνάμε όσα αναφέρονται στο τελευταίο μνημόνιο και συνδέουν ακόμα και την κρατική περιουσία με την εκτέλεση του προγράμματος. Κύριε Βαρουφάκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα να κάνουν κάτι επί της κρατικής περιουσίας. Ο νέος πολλαπλασιαστής δεν είναι σωστός αυτός που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Δεν είναι ότι τον διορθώσαμε και υπάρχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ αυτού που χρησιμοποίησαμε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΕΣΠΑ και κάναμε πάρα πολύ καλά και αυτού που έχουμε τώρα βάλουμε, που χρησιμοποιούμε στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Αλλά αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτό που με ρωτήσετε εσείς, κύριε Βαγγελάτου. Το πολιτικό ζήτημα που είναι αυτή τη στιγμή. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Η μία είναι να χρησιμοποιήσουμε την παρατήρηση ότι πετύχαμε, έτσι όπως το πετύχαμε, ένα πλεόνασμα πρωτογενές για να χειροκροτήσουμε και να πούμε, είδατε, τελικά τα πράγματα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αν πιστεύουμε ότι βαίνουν προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι μία επιλογή και φαίνεται ότι είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Η δεύτερη επιλογή είναι η δική μου. Και είναι η εξής. Να δούμε το τρόπο με τον οποίο παρήχθη αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα αυτό καθεαυτό ως αποτέλεσμα μιας επιταχυνόμενης συρρήκνωσης, μιας κατάρρευσης η οποία θα μας φέρει σε απίστευτα διέξοδα μέσα στους επόμενους μήνες και συνεπώς μιας κατάστασης που απαιτεί αυτή τη στιγμή μια πολιτική παρέμβαση η οποία θα είναι συγκρουσιακή με την Ευρώπη. Είτε λοιπόν θα πούμε ότι όλα πάνε καλώς και είμαστε τα καλά παιδιά και είμαστε υποδηματικοί κρατούμενοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι ώστε κάποια στιγμή να μας βγάλουν περιοριστικούς όρους από τη φυλακή του μνημονίου, είτε συγκρουσιακά αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, έτσι, να σας δώσω και μια είδηση. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόμουν σε ένα συνέδριο στο οποίο συνύπαρξαν ένα υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι βεβαίως και κλεισμένων των θυρών και χωρίς μικρόφωνα και κάμερες εκεί, στη συζήτηση που κάναμε, η άποψη που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή, ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι καταστροφικό και ότι η αιμονή των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης σε αυτό το καταστροφικό πρόβλημα μόνο δεινά θα επιφέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, ήταν κάτι στο οποίο συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Και το θεωρώ καταπληκτικό. Όμως, Γιάννη Βαρουφάκη, η λύση που προτείνεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κλεισμένο των θυρών και η ελληνική κυβέρνηση
να μην χρησιμοποιεί αυτού του είδους το κλίμα σε μια προσπάθεια ανατροπής ενός προγράμματος, μιας πορείας, η οποία μόνο αδιέξοδο μπορεί να μας επιφέρει. Να ακούσουμε τον Πάπη. Είμαστε παγιδευμένοι εδώ και πολύ καιρό στο ίδιο δίλημα το οποίο πολύ ωραία το βάζει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Να πούμε σε αυτούς που μας δανείζουν ότι να μας δανείσουν περισσότερα. Διότι η διαφορά είναι αυτή. Πρέπει να δανειστούμε περισσότερα για να μην πιέζουμε τον κόσμο τόσο πολύ. Άρα όμως δεν γίνεται σε αυτόν από τον οποίο θα ζητήσεις τα δανεικά, δεν μπορείς προηγουμένως να πάνε του πεις «Δεν σου πληρώνω τους τόκους». Δεν έχει έννοια. Δηλαδή, αν τα χρώσταγα σε εσένα, Γιάννη Βαρουφάκη, και ήθελα να σου πω ότι κοίτα να δεις, έτσι όπως το κάναμε το πρόγραμμα, μια στιγμή, έτσι όπως το κάναμε το πρόγραμμα, δεν να τον ακούσουμε, κύριε Βαρουφάκη, και θα δώσε μου περισσότερα δανεικά. Και σου είχα προηγουμένως πει, δεν σου δίνω τους τόκους προηγούμενους, θα μου έλεγες Παπαδημητρίου, ανοητέμεις. Το 2010 πήραμε τα δανεικά πριν κάνουμε το κούρεμα. Βάλαμε το κάρο πριν από τα άλογα. Σε περιπτώσεις πτώχευσης, πρώτα κουρεύεται το χρέος και μετά παίρνει δανεικά για να εξυπηρετήσει ό,τι μείνει. Αυτό το οποίο κάνουμε συνέχεια λάθος είναι πάντα ζητάμε διαδόσεις και χρήματα και μετά αφήνουμε το κούρεμα σε 1,5 χρόνο όταν έρθει θα είναι πολύ λίγο και πολύ αργά. Και στο πλαίσιο έφεση. Λοιπόν, θα φτάσουμε εδώ σε ένα τέλος αυτή την κουβέντα. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Βαρουφάκη για την συζήτηση αυτή που είχαμε και θα τον αποδεσμεύσουμε και στις ΗΠΑ όπου βρίσκεται. Ο Μπάμπης θα παραμείνει μαζί μας για να συνεχίσουμε. Είναι προφανές ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα, Μπάμπη. Και αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει, εύλογα θα ερχόταν όταν φτάνουμε σε ένα ίσως κελισμό. Γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να μιλάμε. Το πλεόνασμα είναι κάτι που το λέμε για να το πούμε. Ναι. Με ό,τι έχει περάσει η ελληνική κοινωνία, τα ερωτήματα τα οποία συζητάμε έχουν βάση, έχουν αξία. Τι κάνουμε? Ωραία. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε? Ή πάμε έτσι να κάνουμε τους καλούς κρατούμενους, όπως λέει ο Βαρουφάκης, ή τους ανθρώπους που έβαλαν μυαλό, όπως λες εσύ. Θα το κρατήσουμε με άνω τελεία εδώ.